Όλα άρχισαν με τον Big Bang. Μια βίαιη μεγάλη έκρηξη με την οποία πριν από 15 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου γεννήθηκε το σύμπαν μας ως προϊόν μιας ιδιαίτερα αφήθενης κοσμικής σύμπτωσης. Το σύμπαν είναι γεμάτο από σύμπτωσεις, δισεκατομμύρια που τις βιώνουν καθημερινά. Οι ορθολογιστές τις ονομάζουν τύχη, οι πιστοί Θεό, οι μάνατζερ Time και όλοι οι άλλοι απλά συμπτώσεις. Όπως και να έχει, συμβαίνουν συνέχεια. Μπιάτ, πότε ήρθατε ρε! Τι κάνετε εδώ ρε, τζιτζίκια! Είμαστε πολύ άρρωστοι κύριε συνταγματάρχα. Πες Αντώνη! Να σου πω, ξέρεις σε πόση ώρα σκάνει μια χειροβομπίδα όταν απασφαλίσει? Ξέρω εγώ, νομίζω μετράς μέχρι το 7. Μέχρι το 7! Γιατί δεν σκέφτηκες λιγάκι ότι μπορεί να μάθει κάτι πολύ σοβαρό? Ρε φίλε, εδώ είναι τα εξωτερικά ιατρία. Μήπως σας περάνε μια μαργαρίτα? Κάντε μια είναι που από όλη την Ελλάδα έχω πάει με δύο άντρες και αυτοί οι δύο πήγαν και γίναν. Πώς το είπε αυτός? Αδερφός είναι. Αυτό. Θέλεις να μπερσέρεις τη ζωή σου? Αν είναι να μου κάνει αυτό, παιδιά. Με τίποτα. Αυτά. Λάζαρε. Βάσο. Τι κάνεις εδώ? Ήρθα να σου μιλήσω. Πας καλά? Πάλι εσύ. Κοριτσάκι μου, με παρακολουθείς? Α, τώρα κατάλαβα. Είσαι μία από τις 15 της λίστας. Ποιες 15? Αχ, έχεις βαθιά μεσάνυχτα κι εσύ. Έχεις να παρακολουθήσεις πολλές ακόμα. Τι ξέρεις? Τι βασούλα! Ξέρω ότι δεν μπορεί να περάσει τους δρόμους απέναντι, ότι πέφτει πάντα πάνω σε πεζούς, ότι δουλεύει σε ένα ισορουχάδικο και ότι όπου να είναι θα σκάσει μύτη και ένα αρκουδάκι. Α, ναι, και ότι κάποιος της έστειλε λουλούδια για να της πει ότι είναι υιοθετημένος. Δεν πιστεύω αυτός ο κάποιος να είσαι εσύ. Όχι, αλλά τα λουλούδια ήταν δική μου ιδέα. Ο Νίκος μου ήτανε και έλεγε αλήθεια, έχεις πρόβλημα? Α, έχεις κι άλλον. Και ρωτάς αν εγώ έχω πρόβλημα. Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη που ήρθα να μιλήσω σε αυτόν. Συγγνώμη, αν σε διέκοψα, δεν θα ξανασυμβεί. Α, θα σε περιμένω έξω. Στο καλό! Κάτσε ρε Μαργαρίτα, ένα χρόνο έχουμε χωρίσει. Κοπέλα είναι τελείως τρελή, δεν το κατάλαβα. Εγώ είμαι τρελή. Εσύ δεν ήσουν χτες στο σπίτι μου. Αυτό ήταν μια διαβολική και καταραμένη σύμπτωση. Εσύ γιατί ήρθες εδώ? Γιατί ήμουν σίγουρη ότι δεν τους φέρεις το πρώτο ραντεβού. Και γιατί ήρθες? Δεν μπορούσες να πάρεις ένα τηλέφωνο? Έχω σβήσει τα τηλέφωνά σου. Χαίρεστηκα, ψάξε και βρες τα. Ορκίσου μου ότι δεν θα πεις τίποτα στον Νίκο για μας. Παράτα με. Μου δίνεις το λόγο σου ότι δεν θα του πεις τίποτα? Δεν τα έχουμε. Μπορείς, σε παρακαλώ, να με αφήσεις ήσυχο? Σε παρακαλώ. Αν δεν πω τίποτα στον Νίκο, θα είναι μόνο και μόνο επειδή ο Νίκος είναι φίλος μου, κατάλαβες? Το υπόσχεσαι? Παράτα με, Βασό. Μαργαρίτα! Περίμενε, Μαργαρίτα! Καλώς τον. Τι είπα στο χέρι σου? Έχω εκαγκόμενο. Όχι τώρα, Ρέιντζερ. Μία δία ξένη υπόπια φοξυλάθηκε, Μαρία. Όχι τώρα, λέμε. Τέχω. Λαζάρε, τι έχεις? Τι έγινε? Καταστροφή. Πες μου τα όλα, μόνο μίλα λίγο πιο δυνατά, γιατί το αριστερό μου έχει ένα μικρό πρόβλημα ακόμα. Καταστροφή! Όχι, το άκουσα αυτό. Να, και ο Γιάννης μετά τα χθεσινά δεν ακούει τίποτα. Όλη μέρα κοιμάται. Για βοήθα λίγο. Τι έγινε χθες? Καταστροφή. Μπλιέτ. Αυτό κάνω όλη την ώρα. Ξυπνάει, πετάει ένα μπλιέτ και ξανακοιμάται. Μπάσα στα δικιά μου. Μπάσα, σας το είπα και χθες. Έλα, μια τυπική ενεχόμενη έκρηξη ήταν, στα πλαίσια μιας άσκησης ετοιμότητας. Κακώς ανησυχήσατε στα δυο μου. Μπα, τότε να μην ανησυχώ εγώ. Τι εννοείτε στα δυο μου, τι εννοείτε? Πράγμα. Ήρθατε κουλίο
Η πρόταση προβολής μου. Θα έρθω μάτα για το σύμβολο. Τα ματάρχη. Τι εννοείται αυτό το σοπλό αυτό. Τι μπορεί να συμβεί σε μια εβδομάδα στα δικά μου. Όχι, 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 μείνετε ήσυχος. Θα φροντίσω εγώ να μην συμβεί τίποτα στραβό στα δικά μου. Γεια σας. Λοιπόν, στραβάρια. Σήμερα ξημερώνει μια καινούργια μέρα για το στρατόπεδό μας. Μπορεί κάποιοι από εσάς να αναστατώθηκαν χτες από την κατά τα άλλα ελεγχόμενη καθόλου έκρηξη που πραγματοποιήσαμε. Από σήμερα όμως και για την επόμενη εβδομάδα είμαι θα όλη μας υποκρίση. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο να βγάλουμε ό,τι δημιουργικό και καλλιτεχνικό έχουμε μέσα μας και να ασχοληθείτε με το φύτεμα, το κλάδεμα, το πότισμα και άλλα τέτοια δημιουργικά πράγματα. Αντωνίου, διατάξτε! Έλα στο γραφείο μου. Και εσύ, Παπαδόπουλε, αμέσως! Λόχος! Προς! Αι! Τους ζυγούς λυσαύριο πάλι! Αύριο πάλι θα έρθω να σε βρω. Κρίμα που δεν με πιστεύεις! Μας ζητήσατε, κύριε Ταγματάρχα. Και βέβαια θα ζήτησα. Λοιπόν, από σήμερα τη θέση σου στο γραφείο μου την παίρνει ο Υφυής Αντωνίου. Τι έκανε, λέει, κι εγώ. Θα μαζεύεις και ξεκουμπίζεσαι. Και από πού. Κανείς δεν χάνεται, Παπαδόπουλε. Έχω φροντίσει και γι' αυτό. Λοιπόν, αναβαθμίζεσαι στα μαγειρία. Γιατί. Πολλά δεν ρωτάς, Παπαδόπουλε. Από σήμερα παίρνει τη θέση σου ο αγαπητός Αντωνίου. Αγαπητός. Αυτός της πέταξε χειροπομπίδα. Πήγε να κάψει το στρατόπεδο. Τζένι μου. Άσκηση ελεγχόμενης έκρηξης ήταν. Και επειδή τα κατάφερε περίφημα, προβιβάζεται στη θέση σου. Μου έχετε θυμώσει για χθες και με πειράζετε τώρα που σας έκλεισα το τηλέφωνο. Αλλά σας είπα, ήμουνα στη Μαγνητική με τη μανούλα μου και έκανε παρεμβολές. Τη μανούλα μου, τη βουλευτίνα. Στην Αξιονική, Παπαδόπουλε. Στην Αξιονική είπες πως ήσασταν. Αξιονική, Μαγνητική δίπλα είναι. Σας είπα όμως, είδα τη μανούλα μου να παίρνει μπροστά μου τηλέφωνο τον υπουργό για την κρίση σας. Από ποιο, ρε. Από αυτό που κάνει παρεμβολές. Μάλιστα. Πάρ' τον Μπούλο, ρε. Πάρ' τον Μπούλο, ρε Παπαδόπουλο και στον Παύλο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μιλάμε άσχημα. Μισό λεπτό να μαζέψω τα πράγματά μου. Ακόμα δεν έπεσε το καμπάνι. Φεύγω. Αντίο. Και καλή επιβίωση. Αν και στην περίπτωσή σου λέξη επιβίωση δεν είναι και ευχή. Βαντέλα. Και τώρα οι δυο μας καριωτάκι. Θα με σκοτώσετε για τα χθεσινά. Αχ, επιτέλους. Το εντελώς αντίθετο, Αντώνη. Θα σε έχω εδώ μέσα για να είμαι ήσυχος για μια εβδομάδα ότι δεν θα κάνεις τίποτα μη ορθόδοξο. Μόνο δεμένο θα με εμποδίσετε. Κουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Αντώνη. Πιάσε. There's no use in hiding.
μέσα, ρε! Τι έγινε? Τι να γίνει, ρε Νίκο, έχω πήξει τόσες μέρες στην Αργαρία. Πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουμε άδεια από τον Κορέλη, ε. Όχι, εννοώ ότι είναι με τη Μαργαρίτα. Α. Δηλαδή, μιλάτε? Μηνύματα? Πάντως αυτό είναι εγωισμός. Το ξέρετε και εγώ το νιώθα μέχρι χθες που αρνιόμουν να πάω τηλέφωνο τους γονείς μου. Αλλά τώρα με τη βοήθεια της βάσης μου αποφάσισα να κάνω εγώ το πρώτο βήμα. Ναι, ρε Μπλόντι, αλλά ξέρεις πόσα πρώτα βήματα έχω κάνει εγώ μαζί της. Σε καταλαβαίνω. Δεν την καταλαβαίνω. Στην αρχή νιώθα θυμωμένος, τρελαμένος. Έχω τρελαθεί. Νιώθα προδομένος. Όχι επειδή είμαι στο πρώτο ραντεβού. Όχι γιατί δεν είναι βιολογική μου γονείς. Αφού μετά τα πηγαίναν μια χαρά. Αλλά γιατί μου έδωσε ένα τόσο μεγάλο μυστικό που με αφορούσε. Και τώρα κοίτα που καταλήξα. Τι είπες? Δηλαδή, αν σου κρατούσε μυστικό κάποιος άλλος, εκτός από τους γονείς σου, θα αισθανόσουν έτσι? Ποιος άλλος θα μπορούσε να μου κρατήσει μυστικό? Η βάση μου δηλαδή? Φυσικά και θα με πειράζει. Όπως θα με πειράζει οποιοςδήποτε μου κρατούσε μυστικό και τον ένιωθα κοντά μου. Όπως εσύ, ας πούμε. Τι καθόμαστε και συζητάμε, μου λες? Μας έχει βαρέσει η Αγκαρία στο κεφάλι. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στον Κορέλη και να του ζητήσουμε άδεια τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η πιο καλή Ιαπωνέζικη ταινία. 3,5 αστεράκια για πλάκα. Ερά! Βασίλη, χάθηκες τόσες μέρες. Ναι, ηχογραφούμε το πρώτο μας demo και είμαι σε πανικό. Θα έχεις ακούσει για τον γκρουπάκι μας. Ράπισμα BMX. Κάτι πήρε ταυτή μου, αλλά το άφησα πάλι πίσω. Ναι, ό,τι φράγκα βγάλαμε από την ιστορία με τα χαρτάκια τα κουμπίσαμε εκεί πέρα. Θα έχεις ακούσει για την επιχείρησή μας. Νούμερα ΑΕ. Έφου να σου εξηγώ τώρα. Ήτανε μεγαλοφιές και σένα δεν σου. Κομποϊκο βλέπεις. Γουστάρο. Και εσύ, κι εγώ. Πυροβολισμοί, σαλούν, βρωμεροί σερίφιδες, καουμπόιδες, πυροβολισμένοι πιανίστες, ντούπερ. Σκληρή δουλειά στο ράτζο. Άλογα να τρέχουνε στα καταπράσινα λιβάδια. Μισθοί σε τράπεζες και αμαξοστοιχίες, ξεκολιάρες, χορεύτηρες, η πίπα της ειρήνης. Καπέλα, μπότες, σπυρούνια, καυτές σέλες. Αχ, τόσα πράγματα που θα ήθελα, αλλά δεν θα ζήσω. Θέλεις να σου δώσω την ταινία που παίζει να τη δεις? Σου είπα και πριν, ο Μάφραγκος, δεν υπάρχει μαρούλι. Αν θέλεις λεφτά, μπορείς να δανειστείς από μένα. Και δεν το λες τόση ώρα. Έχεις 50 γιούρα. Μισό να δώσω το ταμείο. Αυτή τη στιγμή έχω μόνο 35 ευρώ. Για ψωλού, πού είναι? Έχει πεταχτεί στο σούπερ μάρκετ. Την ήθελες κάτι? Να τη ζητήσω να βγούμε. Δεν πίστευα να παρεξηγήσω που είσαι αδερφός της. Τρελάθηκες. Και γιατί θα βγείτε? Δεν μπορώ να σου πω, θα χαλάσει η έκπληξη. Α, σου φέρα και αυτό. Πάρ' το να μην στο χρωστάω. Με την καθυστέρηση είναι 5 ευρώ. Σου είπα και πριν, όταν σου έδωσα όλα μου τα λεφτά, ότι έχω μόνο 35 ευρώ. Δεν έχω ρέστα από 20 άρικο. Από 10 γύρω? Ούτε. Τότε γράφτα στο χιόνι. Και θα ξανάρθω για τα υπόλοιπα 15 που μου χρωστάς. Σωστός τελικά ο ακατονόμαστος. Τον κράτησε το λόγο του. Προς το παρόν τουλάχιστον. Άλλος είναι ο σωστός. Κοιτάξτε τι της έστειλε σήμερα. Είναι η πιο ομορφότερη καρδούλα που έχω δει. Σταμάτα, Χαρούλα μου, θα μου πέσει το παιδί. Ομορφότερη σκέτο είναι το σωστό. Κλασικό λάθος πλεονασμού. Δεν είναι φανταστική? Τόσα δώρα σου έχει κάνει και εσύ ούτε να ευχαριστώ. Εγώ σας έχω πει ότι είμαι αλλού. Και όχι τίποτα άλλο. Είναι ο πρώτος εργοστασιάρχης, οικογενειάρχης και φαλακρός που δεν μου κάθεται. Και έχω και μια εβδομάδα να κάνω σεξ. Τι άλλο να κάνω δηλαδή? Μια εβδομάδα χωρίς σεξ, εσύ? Να πας στα σκήτρια στα μετέωρα. Σκέφτηκα. Καλά όλα τα άλλα που σου έχει κάνει τώρα. Μην πεις ότι θα κρατήσεις αυτό. Εννοείται. Μα εσύ τον συχαίνεσαι. Ποτέ μου τη συχάθηκα άντρα τόσο ώστε να του δώσω πίσω τα μπριγιάν του. Εγώ πάντα θα του έδινα μια δεύτερη ευκαιρία. Εσύ δεν τον έχεις δει γυμνό. Αγκλάψες. Και πού είναι το κακό? Εγώ μερικές φορές τον δεν έχω την ακάνω που λέει. Τόσα δώρα σου έχει κάνει. Δεν φαίνεται να έχει πονηρό σκοπό. Τα ωραιότερα δώρα οι άντρες τα κάνουν όταν έχουν πονηρό σκοπό. Γι' αυτό δείτε άλλη μία και πείτε μου. Έλα μωρέ Τζένι, αφού το μόνο που γράφει στις καρτούλες του είναι σ' αγαπώ. Αχ αγάπη μου, σ' αγαπώ στη γλώσσα των αντρών σημαίνει θέλω να κάνουμε σεξ. Τώρα που ανέφερες το θέμα, μου λείπει πάρα πολύ ο Νίκος. Χτες είδα όνειρο ότι ανεβαίνεται μαζί τα σκαλιά της εκκλησίας. Έτσι τελείωνε. Αλλά δεν λένε ότι το καλύτερο συστατικό για έναν ευτυχισμένο γάμο είναι το σεξ? Εγώ ξέρω πως το σεξ είναι το κόστος που πληρώνει η γυναίκα για το γάμο. Θέλω κι εγώ. Λοιπόν, καβάδια, τι θέλετε? Άδεια, κύριε Νεαφέτο Συνταγματάρχα,
Από όταν ήρθα στη μονάδα δεν έχω πάρει ούτε μία μέρα. Και εσύ, Παπαδόπουλε, ήρθες για παρέα, ε? Καλά, ρε. Και εσείς πάτε δύο-δύο, όπως πάνε οι γκόμενες τουαλέτες. Όχι οι γκόμενες και οι σταματάρχα, αλλά έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Τι, βάψαμε τους τοίχους, κάναμε αποψήλωση, κόψαμε τους φράχτες, κάναμε χόπινγκ. Έχουμε ξεπατωθεί, κύριε σταματάρχα. Είμαστε πτώματα, κύριε σταματάρχα. Τι πετάγεσαι, ρε, για τους σουρίδες, τι πετάγεσαι. Άντε τώρα, μάθατε όλοι από τον Αντωνίου και γινόσατε όλοι πτώματα. Άντε και στήχνω, πούστα. Άψε με λίγο περιθώριο στον καβάλο. Δηλαδή, μας λέτε, άντε, κύριε σταματάρχα. Χατζηβατζίδη, όπως βλέπεις, αυτή τη στιγμή παίρνω μέτρα για την καινούργια μου στολή. Και σε δύο μέρες έρχεται το καινούργιο μου σήμα του ταγματάρχη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό που δεν θέλω αυτές τις δύο μέρες είναι να μου συμβεί κάτι στραβό. Συνεπώς, όσο λιγότερη ψάρα κρατήσω στο τάγμα, τόσο το καλύτερο. Και αν κάνετε καλά όσα μου λέτε, σας δίνω μια διήμερη και άντε στο καλό του. Φύγετε. Φύγετε γρήγορα μπροστά. Ευχαριστούμε, κύριε Σταλάχα. Άγιο Παπαδόπουλε, τώρα που θα βγεις έξω, να προσέχεις τα αεροπλάνα και τα λατσινάδικα. Γιατί? Γιατί και εκεί κάνουν παρεμβολές στα κινητά. Ανοίγεις μας. Θα αρχίσουν να πω, ρε. Να περάσετε καλά. Έλα, Νίκο μου. Βάσο, μάντεψε τι πήρα να σου πω. Άστο καλύτερα. Γιατί εμένα όλο το κακό πάει ο νους μου, γι' αυτό πες ό,τι να πεις. Πήρα επιτέλους άδεια. Έρχομαι σήμερα. Αλήθεια? Ναι, θα κατέβω με τον Λάζαρο. Θες να κανονίσω να βγούμε το βράδυ για να το γνωρίσεις? Γιατί? Σιγαρό. Τι γιατί, για να το γνωρίσεις, σου είπα. Α, παπαπαπα, με τίποτα. Άσο, τι συμβαίνει? Τίποτα, αγάπη μου, δεν συμβαίνει. Απλά, να, έχουμε τόσο καιρό να βρεθούμε μόνοι μας. Μα μιλήσουμε, να κάνουμε αγκαλίτσες. Σου είχα πει ότι την τελευταία φορά που το σκασες από το στρατό για μένα ήσουν απίστευτα σεξι. Φέρε τσιγάρο, ρε! Αλήθεια, είναι πολύ σεξι. Ναι, γι' αυτό σκέφτηκα να σου το ανταποδώσω. Μη μου πεις, να δεις πάλι κάτω που μάλλει. Όχι πάλι αυτό. Αλλά σήμερα στη δουλειά μας φέρανε κάτι καινούργια σόρουχα και λέω να πάρω κάποια δείγματα από αυτά. Τίχο, τίχο! Τρελαίνεις, με στέλνεις με τα εσωρουχά σου. Και πού να με δεις να τα φοράω? Τόνι, αν δεν βγάλεις τώρα αυτή την ταινία που παίζει εδώ και πέντε συνεχόμενες μέρες, θα καταστρέψω όλα τα DVD του μαγαζιού, θα σπάσω όλες τις οθόνες και μετά θα παραιτηθώ. Τόνι, τι σου συμβαίνει? Ήρθα από εδώ. Ποιος, παιδί μου? Ξέρεις ποιος. Ο Λάζαρος. Ο Βασίλης. Α, και? Του αρέσουν τα western. Και? Ήθελε να σου ζητήσει ραντεβού. Μη μου πεις. Σαν πως ξέρω τι λέω. Όταν το ρώτησα γιατί, μου είπε ότι δεν μπορεί να μου πει και ότι είναι έκπληξη. Συγγνώμη, από το έκπληξη εσένα εκεί πήγε το μυαλό σου? Πρέπει να σιγουρευτώ, ρε Μαργαρίτα, αν είναι straight ή όχι. Είδε την ταινία να παίζει και είπε ότι γουστάρει. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο λόγος που θέλει να βγει μαζί μου είναι για να προσεγγίσει εσένα? Το πιστεύεις κι εσύ? Μισό λεπτό να σκεφτώ. Όχι. Ρε Μαργαρίτα, βοήθησε ένα. Μονάχα έτσι θα μπορέσω να ξεκολλήσω. Τονί, τι ακριβώς μου ζητάς? Να βγεις μαζί του, Μαργαρί. Διάβασε απλώς τα χείλη μου. Ξέχνα το. Καλησπέρα, ουρή του παραδείσου. Καλησπέρα. Γιατί με πληγώνεις έτσι, ρε Άψολουτ? Εγώ τι ζητάω? Βασιλή, τι θες επιτέλους? Μια δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση. Συγγνώμη, δεν θέλω να διακόπτω, αλλά πριν πάρεις την οριστική σου απόφαση, θέλω να σου πω ότι αυτή η ταινία θα παίζει μέχρι να καεί η οθόνη, να καεί το μηχάνημα, να καούν όλα. Και μόλις όλα αυτά θα σημούν, εγώ θα πάρω καινούρια και η ταινία θα παίζει ξανά και ξανά και ξανά. Καμπόικο βλέπεις πάλι, καλά εξηγείσαι. Εντάξει. Τι εντάξει? Εντάξει, θα βγω μαζί σου πότε θες. Τι? Σοβαρά μιλάς, Absolut? Πες πότε πριν το μετανιώσω. Πότε πρέπει να επιστρέψεις στον παράδεισο? Απόψε το βράδυ. Αυτή εδώ είναι η διεύθυνση του σπιτιού μου και να ξέρεις ότι ήδη το έχω μετανιώσει. Για να απαλλαγώ από τη βρωμοταινία του το κάνω. Δεν με νοιάζουν τα πώς και τα γιατί, αρκεί που θα το κάνω μαζί σου. Αρετό, μια ζωή θα μου το χρωστάς αυτό. Α, μην περιμένεις και πολλά. Και εμένα μου χρωστάει 15 γιούρα από χθες. Επιτέλους έξω. Και χωρίς να πρέπει να γυρίσω πριν το γυρτήριο.
ταραχθεί ολόκληρες μέρες με τη βάση μου. Αυτή το ξέρει, θα σε δει πάλι μπροστά της πάντων, μπαστούνε. Το ξέρει και με περιμένει. Τι πω κιόλας το βράδυ, αν θέλει να βγούμε μαζί για να τη γνωρίσεις. Γιατί? Αυτό μου πήγε εκείνη. Γιατί? Σου έχω πει τόσο πολλά για εκείνη. Δεν έχεις περιέργεια. Εγώ θα είχα σκάσει για να τη γνωρίσω. Ναι, έχω σκάσει, Ρενικό, αλλά σήμερα πρέπει να μείνετε οι δυο σας. Αυτό μου πήγε εκείνη. Σιγά μην το έλεγε. Μου είχε λείψει τόσο πολύ. Για το τηλέφωνο μου λέει για τις άγριες διαθέσεις που έχει για απόψε και με είχε ανάψει. Αλλά και εγώ έχω τρελάσει χέρια για το βράδυ. Σεξ. Μ' αρέσει να ασχολούμαι με όλες τις ερωτογενείς ζώνες της γυναίκας. Τους λοβούς των αυτιών, το εσωτερικό των μυρών, το πίσω μέρος του γονάτου. Με τη Βάσο. Με τη Βάσο, και άλλοι. Το μυστικό μου δεν ξέρεις ποιο είναι. Με τα φιλιά χρησιμοποιώ και τη γλώσσα μου. Αλλά! Α, το καλύτερο όμως είναι ένα. Φιλώντας την, κάνω και ελαφρά μικρά δαγκωματάκια. Τυχερή, Βασούλα. Την έχω πεθάνει στην υποκαταρτικά. Ξέρεις, ειδικά την πρώτη φορά που ήταν ακόμα παρθένα. Ξέρεις. Ναι, εγώ δεν ξέρω. Έλα, μπες μέσα τώρα. Κάνουμε κι άλλα όμως. Έλα, μπες μέσα, θα γίνουμε ρεζίλοι. Μ' αρέσει να χαϊδεύω το στήθος της με την παλάμη μου, κάνοντας μικρές, αργές και κλικές κινήσεις που όλο και δυναμώνουν και μετά να πηγαίνω στο άλλο. Αλλά αυτό που με τρελαίνει πιο πολύ απ' όλα, ξέρεις ποιο είναι? Τα επιφωνήματα, οι δονείς και οι κραυγές. Όχι, μην μου λες για κραυγές τώρα, λες να φωνάζει κι αυτή. Το σεξ μαζί της είναι καταπληκτικό. Φαντάζεσαι τι σεξ θα κάνει. Η γυναίκα ξέρει να ικανοποιεί έναν άντρα. Όχι, μπορεί να με ικανοποιήσει αυτή, δεν μπορεί καμία. Εσύ για ποια λες? Για τη Μαργαρίτα. Όλα αυτά που μου λες τι θέλω τώρα. Και τι κάζει, δεν πάρει τηλέφωνο. Ο ένας περιμένει τον άλλο να τον πάρει τηλέφωνο. Σιγά το πείσμα πια. Θα την πάρω. Πάμε. Φάμε. Εν, δι, τρι, και. Πέρα τα βγάζω. Τα φαίνομαι μπάζω. Έχω μπουστεί. Να βρω πρέπει μια λύση. Όλα είναι σαν βγέλες. Χιλιάδες κοπέλες. Γουστάρουνε τρέλες και οι γέλες. Μα δεν φτάνω για ώρες. Πού να βρω αντοχές. Πρώτη μόδης βρίζω όλες και από δέκα ξανθιές. Σε εγώ που με σε έχεις πώς ακόμα να αντέχεις. Το κορμί πολλές θέλουν για σεξ. Μαζί μου είναι το σεξ. Να γυλές τα προλέξ. Και το άλλος ποτέ. Να τους κοίτω να τρέξ. Και μετά να δέξ. Και το κέντι εμέξ. Και ο πέρα αντέξ. Ευκαιρία με κάνω, θέλω πολύ να το κάνω. Καπίδες να φτάσω, τι το με υπεράνω. Δεν κάνω, που πάνω να κάνω. Δεν και κάτι που κάνω. Και το παιδό να δεν που πάνω. Ανάμε στο πράγμα. Μη μου λέει για κάμα σούτρα κι άλλα τέτοια τρελά. Μη σου πέτα μάτια έξω και σου βάλω φωτιά. Πως το πνίγουν το πουνε, πως κουνάνε την αγλάδια. Το χειρότερο αν πονά, θα σου μάθει πολλά. Στις σκέψεις βαλιοκράτης, στις σκέψεις εξιστής. Στρασικά ως νήσιο θέλει νήμα απλά αυνανιστής. Εμένα αγαπώ, γυμνάζω τον καρπό μου. Το πιο καλό το σεξ το κάνω με τον εαυτό. Να γυλιές τα προλέξ. Και το ράδος ποτέ. Να τους κοίτω να τρέξ. Και μετά να δέξ. Και το κέντι εμπέξ. Και ο πρέλα αντέξ. Break again. Ευκαιρία δεν κάνω. Θέλω πολύ να το κάνω. Καπίδες να φτάνω. Τι το πέιπερανω. Δεν κάνω. Σπάνιο να κάνω. Δεν και κάτι το κάνω. Και το παιδό να δέξ που πάνω. Σεξ. Διακόσιες μονάδες πάνω το ζαχαρό σου, Θοδωρή μου. Από τη στενοχώρια για τον Νίκο μας είναι, Μελίνα. Από τη στενοχώρια σου ανέβηκε το ζάχαρο ή από τη στενοχώρια σου τρως όλα αυτά που στον ανεβάζουν? Το ίδιο είναι. Μαμά, παπά, αγόρι μου. Παιδάκι μου. Όλες τις μέρες σκέφτηκα σοβαρά όλα αυτά που μου κάνατε, όλα αυτά που πέρασα μαζί σας και όλα αυτά που δεν μου είπατε. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα σε αγαπάω τόσο πολύ. Και μου, <Μελίνα. laughs> Εμείς αγαπάμε, αγόρι μου. Τόσες μέρες γιατί δεν πήρες ένα τηλέφωνο, Ανησυχούσαμε πάρα πολύ. Φέρναμε όλη την ώρα στο στρατόπεδο και το σήκωνε ένας να δεις πως τον λένε. Μουντούρης. Όχι, όχι, αλλιώς το φέρνει. Εξουζηδής. Όχι, ούτε. Ήταν ένας που μας έλεγε πως θέλει να αυτοκτονήσει. Α, ο Αντωνίου ήταν. Α, γεια σου, αυτός είναι. Μας είπε ότι σε ξέρει και ότι είσαστε φίλοι. Α, και ότι είσαστε στον ίδιο θάλαμο. Με ποιους κάνεις παρέα, αγόρι μου? Είστε οι καλύτεροι γονείς του κόσμου. Να με συγχωρέσετε ποτέ? Εσύ να με συγχωρέσεις, αγάπη μου, που σου αποκαλύψαμε τόσο αργά την αλήθεια. Στην πραγματικότητα, στο είχαμε πει όταν ήσουν 4 χρονών.
Είχες δει τη γίδα μας στο χωριό να γεννάει και τότε ρώτησες τη μάνα σου. Δηλαδή ήμουν και εγώ μέσα στην κοιλιά σου. Και τότε εγώ σου είπα όχι. Το θυμάσαι, ε? Όχι, αλλά απορώ πώς το σαν όσο όνομα ψήτα να βλέπω μια γίδα να γεννάει. Αχ, έχουμε κάνει πολλά λάθη μαζί σου, αγόρι. Ό,τι λάθη και αν κάνατε, είστε οι γονείς μου. Έχετε κάνει τα πάντα για μένα. Πώς θα μπορούσα να μην σας συγχωρήσω. Νικολάκη. Το λες γιατί δεν ξέρεις ότι κρύψαμε και στην κοπέλα σου την υιοθεσία σου όταν ήρθε να μας ρωτήσει. Εξαιτίας μας σε χώρισε, αγόρι μου, και ήταν τόσο συμπαθητική η κοπέλα. Εμείς μες στην καρδιά μας τη βάλαμε. Μας είχε φέρει και ένα κουτί σιροπιαστά, αεμούλια ήταν. Ναι, ανησυχείτε, έδωσα στη Βάσο όλα τα έγγραφα που μου δώσατε και από τότε είμαστε πάρα πολύ καλά. Βάσο, τη λένε την κορούλα μας. Βάσο, και με περιμένει τώρα. Α. Έχω αργήσει κιόλα. Πολλούς χαιρετισμούς να τη δώσεις, αγόρι μου, και πολλά φιλιά. Και να της πεις ότι μπορεί να έρχεται να μας βλέπει όποτε θέλει. Να φέρνει και σιροπιαστά. Θοδωρή το ζάχαρο. Τι κάνεις εκείνο διπλοπότητα. Αντίο Τζένι. Ας του καλώ δικά του, ας του καλώ δικά του, αμάτια με την Τζένι και την Τζένι και την Τζένι μας έχει πρίξει. Τι επιτέλους συμβαίνει με αυτό το τσόλι. Δεν μου μιλάει πια. Έτσι μιλάς και εσύ, ρε. Δεν σηκώνω τα κάνα τηλέφωνα. Την παίρνω στη δουλειά της, τίποτα. Έχω πάρει το κινητό της από το Χατζιβατζίδη, πάλι τίποτα. Κάθε μέρα της στέλνω φόρα και αυτή τίποτα. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τι δω, ρε. Λουλούδια, φορέματα, κοσμήματα, σοκολατάκια. Όλα μου τα λεφτά σε αυτήν τα δίνω. Σε καταλαβαίνω, ρε. Σε καταλαβαίνω. Έλα, έλα, να σου κάνω μια αγκαλίτσα, ρε. Λοιπόν, ρε στρατιώτη, ξέρεις τι συμβαίνει. Σε έχει βαρέσει η αγαμία. Δεν είναι αυτό, κύριε Ταγματάρχα. Εγώ την αγαπάω. Μόνο αυτό της γράφω. Μόνο αυτό της λέω. Σου πάω το κεφάλι, ρε. Αμά, τι σκατάει το κεφάλι σου μέσα. Ρε, εσύ δεν καταλάβει ότι εμείς οι άντρες, όταν λέμε τη λέξη σ' αγαπώ, εννοούμε ότι θέλουμε σεξ. Και εσύ σεξ θέλεις. Να το αλέξω. Να το αλέξω και θέλω να κάνω ένα τηλεφώνημα και να σε ειδοποιήσω. Ακούσε, εδώ απ' έξω δάση. Να ακούω τον ήχο του τοπισμού, εντάξει. Άντε ξεκίνα. Και εκεί στην πόρτα! Άντρες. Έλα ρε μανάρα. Έλα ρε σπιλούλα. Τι κάνεις ρε μανάρα μου. Στο εσόβρακα. Λοιπόν, άκου. Κάνε ό,τι κάνεις μέχρι το βράδυ. Και ετοιμάσου. Σου έρχομαι. Ένα μόνο σου λέω. Σ' αγαπάω. Και πάλι στην αγκαλιά σου. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μου έλειψες, μωράκι. Και εμένα μωρό. Να σου πω, σου μυρίζει κάτι. Τα αρωματικά κεράκια θα είναι, καρδούλα μου. Όχι, όχι. Κάτι άλλο. Το αρωμά σου είναι υπέροχο. Κάτι βρωμερό. Βρωμερό. Κύριε, συγγνώμη, να σου λέμε, αλλά τις τελευταίες μέρες μας έχουν πήξει στο στρατό και δεν έχει γιαούρτζα στο νερό, καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Έτσι μυρίζει ο σωστός άντρας. Τι εννοείς αυτό? Όχι. Έλα, καρδούλα μου, πήγαινε στο μπάνιο. Δεν κρατιέσαι άλλα, ε. Μπορείς να το πεις και ότι δεν αντέχω άλλο. Έχεις δίκιο. Πάω κάνω ένα ντους και επιστρέφω γιατί ανυπομονώ να μου δείξεις τις νέες παραλαβές με τα εσώρουχα. Κι εγώ ανυπομονώ, έλα. Να ανοίξω το παράθυρο. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνω σήμερα. Ότι θα βγω έξω με αυτό το φρικιό. Άρε, Τόνι. Άργησες λίγο, αλλά τελικά έβγαλες γραμμή. Ναι, εσύ ούτε καν προσπάθησες. Δεν ήθελα να σου κάνω πάλι χαλάστρα με το χαρέμι σου. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις γιατί σηκώθηκες και έφυγες εκείνο το βράδυ από το πλανητάριο. Γιατί δεν μπορούσα να ξενερώσω περισσότερο. Είχες πει πως θα με περιμένεις απ' έξω. Σε περίμενα 5 ολόκληρα λεπτά. Πας καλά, κοριτσάκι μου. Εγώ σε περίμενα έξω ένα ολόκληρο βράδυ. Δεν στο ζήτησε κανείς. Ήθελες κάτι άλλο. Ναι, να σε δω. Είμαι έξω με άδεια. Δεν μπορώ, έχω ραντεβού. Τα λέμε αύριο. Ή μάλλον καλύτερα μεθαύριο. Μεθαύριο ξαναμπαίνω μέσα. Κρίμα. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Γεια σου. Το πιστεύετε, ρε, έχω τη διεύθυνσή της. Πόσες προσπάθειες έκανα για να τη ρίξω, πια σαν τόπο. Ο αγώνας δικαιώθηκε. Διδάξε μας και εμάς δυο. Είσαι ανυπέρβλ. Μήπως είναι του μάτια η αλυσίδια, ρε. Πώς με βρίσκετε. Ακαταμά. Καλά μιλάμε για absolute, θα φύγει έργο. Πήρες προφυλά.
Εννοείται. Να είναι καλά ο αδερφός της που μου έδωσε εκείνα τα γιούρα. Πήραμε χρώματα, με γεύσεις, με ραβδόσεις, με μπιμπικιά. Πρώτο ραντεβού είναι. Ξέρω εγώ τι βίτια θα έχει. Πετάξτε τη στα μάτια έξω και για μας. Από ένα μάτι θα σας αφιερώσω, ρε. Θα πας καλά, γιο. Χοιρινή μπριζόλα, λέω να πάρω, που έχω να φάω και καιρό. Γιούρα για το εστίατο. Δεν χρειάζεται. Θα την πάω εκεί που τρώει ο Δημήτρης, ρε. Πράγμα που σημαίνει πως έχω δωρεάν κουμπονιά. Ναι. Έλα ρε Λέιζερ. Έλα ρε ξάδερφε. Τι κάνεις, θες να πάμε το βράδυ να πιούμε καμιά μπυρίτσα. Οι δυο μας. Περνάω. Λέιζερ λυπάμαι. Δηλαδή δεν λυπάμαι, χαίρομαι. Έχω ραντεβού ρε. Με γυναίκα, με νιώθεις Λέιζερ. Σε νιώθω. Τι να σου πω και σένα. Καλά να περάσεις, καλό βόλι. Γεια. Ακόμα εδώ είσαι, Δεσποινή Τζέννη. Είναι περασμένος 8. Τι να κάνω, κύριε Διευθυντά. Πολύ ζέστη, πολλή δουλειά, πολλή πείνα. Κλείστα όλα και πάμε να φύγουμε. Μόνοι μας μείναμε εδώ πέρα. Να τελειώσω πρώτα. Δεν έχω πρόβλημα που κάνω υπερορίες. Τα κάνεις αύριο. Τι θα έλεγες να πάμε να φάμε μαζί, κάπου ήσυχα, να τα λέγαμε, μια που πεινάς κιόλας. Τι. Λέω πως είμαι αδικαιολόγητος. Εσύ σκοτώνεσαι στη δουλειά και εγώ δεν έχω αξιωθεί ακόμα να σου κάνω μια φορά το τραπέζι. Τι στο καλό, ιδιαίτερα μου είσαι. Έτσι, μπράβο, εκμεταλλευτείτε το λίγο. Μισού. Παρακαλώ. Έλα, Θιούλη. Τι κάνεις, πώς είσαι. Λάζαρε, τι ευχάριστη έκπληξη. Ναι, είδες. Βγήκα με άδεια και είπα να σε πάρω έτσι να δω τι γίνεται. Μπας και βρισκόμασταν. Μόλις πρότεινα στην ιδιαίτερα μου να πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Θες να έρθεις και εσύ μαζί, να γίνουμε μεγαλύτερη παρέα. Όχι. Ευχαριστώ, ρε Θεία, με υποχρέωσες. Εντάξει, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Έλα, σε φιλό, καλό βράδυ. Λοιπόν, τι λες, φεύγουμε. Θα μπορώ, γιατί είμαστε ακόμα εδώ. Παρατηρείς κάτι πάνω μου. Δεν τα φοράς τα μαύρα γυαλιά μέσα στο σπίτι, τρελάθηκες. Γυναίκα μου, απόψε με στις καλές μου. Τι έγινε, ήρθε νωρίτερα το σήμα, κύριε Λοχαγιά. Τα δέσμινα, στο είπα. Όσον όπως συνταγματάρχη και είναι θετό χρόνο στρατηγό, θα με λες. Αυτά, Λοχαγιά μου, στους φαντάρους σου. Εγώ είμαι γυναίκα σου. Να μου λες, τι δουλειά έχεις ακόμα στην κουζίνα. Δεν σου τηλεφώνησα να ετοιμαστείς. Ωρεξούλες βλέπω. Αλλά επειδή θα έχουμε και αύριο το μεσημέρι ωρεξούλες, από την πείνα, λέω να μαρινάρω το κρέας και να το βάλω στο ψυγείο. Ας το διαργότερα το μαρινάρισμα. Καλά, δεν βλέπεις ότι έχω φορέσει τη στολή με τα παράσημα. Στο έχω πει χίλιες φορές. Αυτά τα ψευτοπαράσημα που φοράς μου αρέσει να το δέψω. Λαδομανάρα μου, θα σ' αφήσω να ξυλώσεις. Πάλι. Εσύ καλά τα λες. Εγώ θα τα ξαναράβω μετά. Κουκουλάρα μου. Σε κάποιες γυναίκες ο Θεός έδωσε ομορφιά και απλά δεν σταμάτησε να δίνει. Βασίλη, τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα ποδήλατο. Ωραία, και με τι θα πάμε? Με το ποδήλατο. Δεν το πιστεύω. Μεταφερθήκαμε στο 1990. Γιατί το λες αυτό, ρε Absolute? Γιατί τότε ήμουν 11 χρονών. Βασικά λέγα να φέρω το σκέιτ, αλλά δεν θα μας χωρούσε. Και είπες να φέρεις αυτό να είμαστε πιο άνετα, ε. Τι μπλούζα είναι αυτή που φοράς? Σε ευχαριστώ. Αλλά και εσύ δεν πας πίσω το φορεματάκι σου, τζετέ. Βέβαια κάπου πεταμένο στο δωμάτιό μου θα ήταν όλα τα γιούρα. Αλλά θα φτάσουμε και σε αυτό. Σάλτα. Αρε, Τόνι.
Συνήθως τρώω σε άλλο εστιατόριο, αλλά δεν είμαι καταλληλαντημένος και ήταν ήδη αργά να πάω να αλλάξω. Εσύ όμως είσαι εντυπωσιακή, ακόμα και μετά από τόσες ώρες δουλειάς. Δεν έχετε ιδέα τι αντοχές έχω. Και δεν εννοώ μόνο στη δουλειά. Πάντως αυτό το τραπέζι λέω να ξεχάσουμε τη δουλειά και τις επαγγελματικές σχέσεις και να μιλήσουμε σαν δύο καλοί φίλοι, ε! Πάρα πολύ ωραία. Πες μου λοιπόν για τη ζωή σου, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι αυτόν τον καιρό. Ενδιαφέρομαι για κάποιον. Πολύ. Και προσπαθώ να τον κάνω να ενδιαφερθεί και αυτός για μένα. Μήπως αναφέρεσαι σε κάποιον Αντώνη, γιατί από τα τόσα τηλεφωνήματα που κάνει καθημερινά στο γραφείο σου θα έλεγα πως ήδη ενδιαφέρεται. Όχι, δεν εννοώ αυτόν. Αυτός είναι απλά ένας πολύ ενοχλητικός τύπος που με κυνηγάει. Δηλαδή υπάρχει κι άλλος. Υπάρχει. Υπάρχει και είναι ακριβώς όπως τον θέλω. Είναι όμορφος, είναι ευφυής, είναι πετυχημένος, είναι καραφλός και από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ καλός εραστής. Ναι. Τότε καλά θα κάνεις να το πεις και στον Αντώνη για να σταματήσει να σε ενοχλεί στη δουλειά σου. Έχω ήδη ενημερώσει το τηλεφωνικό κέντρο όταν με καλεί να του λένε ότι δεν είμαι εδώ. Ωραία. Να παραγγείλουμε. Παρακαλώ. Φέρε μας ένα μπουκαλάκι κρασί και εγώ θα πω ναι στη χοιρινή μπριζολίτσα. Και αν έχει περισσέψει και κάνα κοντοσούβλι, δέχομαι. Δυστυχώς κύριε, δεν σερβίρουμε κοντοσούβλι. Κάνα παϊδάκι τότε, κάνα κοψίδι. Ούτε από αυτά, δυστυχώς. Γύρω. Λυπάμαι. Κάντε δυο τις μπριζολίτσες και φέρε και μια τηγανιά πατάτες. Α, και πάρα πολύ κέτσαπ. Μάλιστα. Η κυρία. Εγώ θα πάρω τη σαλάτα νούμερο 5. Α, μπράβο, ναι. Φέρε μας και μια σαλάτα έτσι για τον ντεκόρ. Τι θα φας, Absolute? Μόλις είπα τη σαλάτα νούμερο 5. Πώς πήγε μια γαρνιτούρα. Για φαΐ σε ρωτάω. Τσιτσί. Είμαι χορτοφάγος. Μα οι χορτοφάγοι δεν ζουν. Φυτοζούν. Κατάλαβα. Είσαι κι εσύ σαν την κόμενα του Λέιζερ. Ποιου Λέιζερ? Του ξαδέρφου μου. Εγώ από τότε που έχασα τη γυναίκα μου έχω αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο γιο μου. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχω ξαναφτιάξει τη ζωή μου. Και που ζω μόνος μου, χωρίς ουσιαστικούς φίλους, χωρίς γυναίκα. Ποτέ δεν είναι αργά για τη γυναίκα. Δηλαδή, εννοώ ότι εσείς έχετε κάνει τόσες θυσίες γι' αυτόν. Δεν δικαιούστε λίγη ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, το ξέρω ότι είμαι πολύ ελαστικός μαζί του, αλλά ίσως το κάνω επειδή νιώθω τύψεις. Τύψεις ότι δεν το μεγάλωσα σωστά. Ότι για όλα τα ψυχολογικά του φταίω εγώ. Ίσως γι' αυτό το επιτρέπω να επεμβαίνει έτσι στη ζωή μου. Κατάλαβα. Δεν κατάλαβες, Τζένι μου. Μόνο αν το γνώριζες θα μπορούσες να καταλάβεις. Αμα θέλετε μπορώ να το κάνω. Να έρθω μια μέρα στο σπίτι σας να τον γνωρίσω. Αμπά, το πιο πιθανό είναι να σου ρηχτεί χιδέα. Βασίλη, τι κάνεις εκεί? Παίρνω κάτι για το σπίτι. Μπορείς να σταματήσεις, αρκετά ρεζίλι με έχεις κάνει. Τι είναι είσαι, Absolute? Είσαι αθλετημένος. Με έφερες εδώ με ποδήλατο. Τρως κρέας. Σκαλίζεις τη μύτη σου και ρεύεσαι συνέχεια. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη στη ζωή μου. Αλλά το να δεχτώ να πω μαζί σου είναι από τα συγχώρητα. Αυτό είναι που θέλεις να αλλάξεις την πρώτη εντύπωση. Καλά λένε ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Αν είμαστε ό,τι τρώμε, τότε μέχρι αύριο το πρωί θα έχω γίνει εσύ. Δεν μου λες Absolute, χόρτασες. Θες γλυκάκι? Εγώ έχω κλαντάρει μετά από τέτοιο μασίδι, αλλά θα χαμογελούσα και σε ένα γλυκό. Α, δεν μου λες. Από φράγκα πώς είσαι? Πες το μου κι αυτό. Ρώτησα πριν που πήγες τουαλέτα για τα κουπόνια του Μίτσου και μου είπανε πως έχουν λήξει. Ρε, το πιστεύεις? Όχι ρε, δεν το πιστεύω. Όπως και δεν πιστεύω όλο αυτό που μου συμβαίνει. Ηρέμησε καλή μου και άφησε με να αγγίξω την καρδιά σου. Absolute! Ξέρω χάλι! Την έχω αφήσει στο ΙΑΡ! Absolute! Ανέπνευσε! Δώσε το φιλί της ζωής! Δεν φεύγει χωρίς να πληρώσει! Κάθε την! Πού είναι και με ποιον? Λαζαρέ! Η Μαργαρίτα έχει βγει ραντεβού με κάποιον. Θέλω να μάθω πού είναι και με ποιον. Η Μαργαρίτα δεν θα το λέγει ακριβώς ραντεβού, περισσότερο αποστολή. Τι αποστολή? Επικίνδυνη. Τόμ Κρουζ, σκηνοθεσία Μπράιαν Ντε Πάλμα. 2,5 αστεράκια. Επανήλθα. Έκλεισε την ταινία και επανήλθα. Να επανέλθουμε τώρα και στο θέμα μας. Ναι, να σου πω, έχω κι εγώ το άγχος μου με αυτό το ραντεβού, έτσι. Δεν το πιστεύω, ούτε 5 μέρες δεν περάσανε και βγαίνει με άλλον. Τίποτα δεν σημαίνει για εκείνη. Ελό, εσύ την πήρες ένα τηλέφωνο 5 μέρες τώρα? Τη σκεφτόμουν όμως. Ξέρεις με πόσες γυναίκες θα μπορούσα να έχω βγει εγώ αυτές τις 5 μέρες. 15? Τι
Τι σου μιλά, αδερφός της δεν είσαι. Και επειδή ακριβώς είμαι αδερφός της, σε πληροφορώ ότι και εκείνη σε σκέφτεται. Για χάρη μου βγήκε με τον Βασίλη. Βασίλη, ποιος είναι ο Βασίλη? Και να σου πω, θα καταλάβεις. Ο ράπερ από τους ράπες μα BMX που μου είπε ότι έχει και μια εταιρεία, πώς μου την είπε. Όχι, όχι μπαμπούλας ΑΕ. Νούμερα ΑΕ. Το ξέρεις. Ξαδερφός μου είναι. Εμπρός. Άστα, αυτός σημαίνει. Κουλουβάχατα. Η Μαργαρίτα έχει βγει με τον Βασίλη. Γιατί? Μίλα ρε! Για να διαπιστώσεις πόσο βάθος του αρέσουν τα western. Σας ευχαριστώ πολύ για το υπέροχο δείπνο, κύριε Διευθυντά. Μην το συζητάς. Εγώ σε ευχαριστώ που μιλήσαμε σαν φιλαράκια. Mm. Και σου ζητώ ξανά συγγνώμη αν σε κούρασα πολύ μιλώντας για το γιο μου, Μην το ξαναπείτε, αφού σας είπα, έχω πολλές αντοχές. Καληνύχτα, λοιπόν. Και θα τα πούμε σε λίγες ώρες στο γραφείο, Καληνύχτα. Πρέπει να πήγε πολύ άσχημα το ραντεβού, Εσύ πιο άσχημα και από ό,τι τελείωσε το δικό μας. Τι κάνεις εδώ? Ήρθα να διορθώσω μια μικρή λεπτομέρεια. Πού ποιος το έχει κρύψει η Τζέρι, μωράκι μου? Κάπου στη βιβλιοθήκη. Μα είναι αυτό μόνο για να κρύψεις προφυλακτικά. Τάκη εκεί λέει για ώρα ανάγκης. Τι είδους ανάγκη? Καναπεντάτο. Το σύμπαν συνωμοτεί για να μας βοηθήσει όταν προσπαθούμε να ζήσουμε το προσωπικό μας όνειρο.